Θύμα ενός αγροτικού ατυχήματος έπεσε πριν από λίγες μέρες ένα μικρό παιδί στον οικισμό Σέλερο με αποτέλεσμα να χάσει και τα δύο του πόδια. Το παιδί νοσηλεύεται ήδη στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάντης και παρόλο που η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί, έχει άμεση ανάγκη από αίμα, ομάδας Β' αρνητικό. Έτσι γίνεται για άλλη μια φορά έκκληση προς τους Ξανθιώτες να δώσουν λίγο από το αίμα τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί και αυτό το περιστατικό. Αν και το παράξενο της υπόθεσης είναι πως για την ώρα, κανένας εκ των κατοίκων του Σελέρου δεν έχει πάει να δώσει αίμα. Πριν από 10 μέρες υπήρχε ένα περιστατικό, ένα αγροτικό ατύχημα στην περιοχή του Σελέρου, όπου ένα παιδάκι έπεσε από το τρακτέρ του πατέρα του και τα μηχανήματα του κόψανε τα δύο τα πόδια. Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Εντάξει, έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή του από ό,τι μας λένε οι πληροφορίες από το νοσοκομείο. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται αίμα, χρειάστηκε μέχρι τώρα αρκετό αίμα και θα χρειαστεί και στη συνέχεια αίμα. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι η ομάδα του είναι β' αρνητικό. Το νοσοκομείο όλες αυτές τις μέρες δεν είχε αυτή την ομάδα αίματος να του βάλει του παιδιού και αναγκαστικά το έβαζε 0 αρνητικό. Όπως ξέρετε, πολλές φορές έχουμε αναφέρει σε ρεπορτάζ μέσω του καναλιού σας ότι και αυτό είναι μια πολύ σπάνια ομάδα. Η έκκλησή μας έχει να κάνει ως προς το εξής. Παρακαλούμε όλους όσους μπορούν να βοηθήσουν να πάνε τις επόμενες μέρες. Ξέρουμε ότι οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει και έχουν ανέβει επικίνδυνα. Όμως τα περιστατικά, όπως βλέπετε και ακούτε, δεν σταματάνε ποτέ. Οι ανάγκες συνεχίζουν. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτό το παιδί. Ας πηγαίνουν 8,5 με 2 κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή να δίνουν αίμα. Να έχουν βέβαια την ομάδα συγκεκριμένα β' αρνητικό ή να είναι 0 αρνητικό. Έτσι. Και μια τελευταία έκκληση. Όλα τα περιστατικά καταλήγουν στο σύλλογο και όλοι ζητάνε τη βοήθειά μας. Θα πρέπει λίγο και οι τοπικές κοινωνίες να βοηθάνε και αυτές. Έτσι, τους συγχωριανούς τους, τους γείτονές τους, οτιδήποτε άλλο. Είναι παράξενο ότι όλες αυτές τις μέρες, δυστυχώς, και το τονίζω, για καμιά φορά είμαστε και λίγο σκληροί, έτσι, δεν ευαισθητοποιήθηκαν οι κάτοικοι του Σελέρου και περιμένουν να ανταποκριθούν οι υπόλοιποι κάτοικοι της Ξάνθης. Να θυμίσουμε πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι από Δευτέρα έως και Παρασκευή, προκειμένου να δώσουν αίμα.